Ανοίγεται χαρτιά του Γιώργος Παπανδρέου σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται αύριο στη Real News. Βάζει φρένο στα σενάρια πρόωρων εκλογών. Και στέλνει μήνυμα στους υπουργούς για αποτελέσματα και όχι ημίμετρα. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως κάθεται στην εξέδρα και πετά φωτοβολίδες. Θεέ μου, τι ομορφιά, τη φως της γειτονιάς μας ο τρελός. Γλυκένεσαι να τον ακούς. Να είχαμε ακόμα άλλους δυο τέτοιους τρελούς. Για όλους και για όλα μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου ένωψη του καυτού φθινοπόρου που αναμένεται για την κυβέρνηση σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται αύριο στη Real News. Ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια των εκλογών. Δεν το εξετάζω γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Είμαστε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και θα τιμήσουμε στο έπακρο την εντολή που μας έδωσαν οι Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να δουν αλλαγές, όχι εκλογές. Θεέ μου, τι ομορφιά, τη φως της γειτονιάς μας ο τρελός. Γλυκένεσαι να τον ακούς. Πρωθυπουργός, σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News που κυκλοφορεί αύριο, εμφανίζεται βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θα τηρήσουν όσα συμφώνησαν στις 21 Ιουλίου, η χρηματοδότηση της Ελλάδας θα συνεχίσει κανονικά, ενώ η συμφωνία για το νέο δάνειο αποτελεί εγγύηση για τις καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες. Οι καταθέσεις ήταν και είναι εγγυημένες. Με τις συμφωνίες που πετύχαμε, η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία υπερβολή, το πιο εγγυημένο και διασφαλισμένο τραπεζικό σύστημα σε όλη την Ευρωζώνη. Καιρός είναι να το καταλάβουν και όσοι εκ του πονηρού ή γιατί καλοπροαίρετα παρασύρθηκαν από τη συνεχή καταστροφολογική φημολογία, απέσυραν τις καταθέσεις τους. Θεέ μου, τι ομορφιά, τη φως της γειτονιάς μας ο τρελός. Γλυκένεσαι να τον ακούς. Να είχαμε ακόμα άλλους δυο τέτοιους τρελούς. Όχι μόνο δεν υπάρχει θέμα εξόδου της χώρας από το ευρώ, αλλά αντίθετα, μέσα από αυτή την περιπέτεια στην οποία μπήκαμε πρώτοι εμείς, εξαιτίας της προηγούμενης κυβέρνησης, το ευρώ θα ενισχυθεί. Αν όλοι κάνουμε τη δουλειά μας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα μεγάλων αλλαγών, ακόμα και στις νοοτροπίες μας, όχι μόνο δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα, αλλά γρήγορα θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις όποιες αδικίες δημιούργησε το επίγον των αποφάσεών μας. Λοιπόν, να πάω στο Στέλιο Κράλογλου πρώτα, να μας πει για την Αυστρία. Το θέμα των εγγυήσεων. Των εγγυήσεων που μας ζητάνε μετά τη Φιλανδία που άνοιξε αυτός ο χορός και μπήκαν διάφορες χώρες, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Εστονία, η Σλοβακία, ναι. Είναι η μάχη που θα δώσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο εξωτερικό. Και είναι η μάχη, και είναι η μάχη, και είναι η μάχη. Combat! Με μάχη, εννοούμε μάχη. Η μάχη είναι αρχικά να κερδίζεις μέτωπο προς μέτωπο. Όταν έχουμε θέμα εμπράγματων εγγύσεων και τώρα άκουσα τον συνάδελφο τον κύριο Κράλογλου. Όχι εμπράγματων, κύριε Βούλτεψε, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ορίστε. Αυτό. Χρηματικών εγγύσεων. Δεν είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι ακίνητα, είναι μετρητά. Αυτό είναι. Το ίδιο είναι. Δεν το πούμε ακριβώς το ίδιο. Ακούστε με, να δείτε κάτι. Όταν θα πρέπει να δώσουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ κάπου, κάτι υποθηκεύουμε. Αλλιώς θέλετε ακούγεται, να πείτε ότι υποθηκεύουμε το μέλλον των γενεών. Αλλιώς ακούγεται. Και δεν είναι η Ακρόπολη. Επικοινωνιακό ακούγεται, είναι. Αλλιώς ακούγεται αν υποθηκεύσουμε. Εκτός από μισθούς και συντάξεις, είναι υπέροχες οι δαπάνες που γίνονται για τα ασφαλιστικά ταμεία. Με ποια μούρη να πάμε να διαπραγματευτούμε προς τα έξω και με αυτόν τον προϋπολογισμό που βλέπετε. Όχι, δεν είναι πια μούρη. Για να ακούσω. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Τα νούμερα είναι εναντίον μας. Φύγε, άμα δεν έχεις μούρη, φύγε. Μήπως έρθει κανείς που δεν είναι διεφθαρμένος και γελίος και έχει μούρη. Μόνο αν μου επιτρέψει ο Τύρι να πω και το άλλο, επειδή το ανοίξαμε, ναι, το θέμα. Ναι, πάμε και στο άλλο, βέβαια. Τον, για τους, πώς να σου πω. Υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί να δεις τι γίνεται στο Τύρι. Εκεί είχαμε πει πάρα πολλές φορές και μας είχαν πει από την κυβέρνηση ότι τα παχυλά ΔΕΤΕ και ΔΙΒΕΤ
θα κομβόντουσαν. Επειδή όμως οι εφοριακοί τελικά δεν παίξανε με τη γραμμή της ΑΔΔ και τελικά σκέφτονται να κάνουν πίσω, δεν θα κάνουν κλεκτική απεργία. Απειλούν βέβαια με μια απεργία. Επειδή όμως οι εφοριακοί τελικά δεν παίξανε με τη γραμμή της ΑΔΔ και τελικά σκέφτονται να κάνουν πίσω, δεν θα κάνουν κλεκτική απεργία.